σε κάποιο σημείο της ομιλίας αναφερθήκατε στην εμπιστοσύνη στο σχέδιο του. Οπότε είναι μια ερώτηση που θέλω να σε αυτό. Σε αυτά που συμβαίνει στη ζωή μας, τον λόγο των έννοιων, μόνο ο Θεός συνεργάζεται και την κοινωνική μας δράση και πράγμα, οι λάθος χειρισμοί και ανεπαρκείς προσπάθειές μας, οι λάθος συμπεριφορές. Βέβαια, πάντα υπάρχει αυτή η αλληλοσύμπλοκή, θα λέγαμε, και η συνεργασία ή η μη συνεργασία του ανθρώπου, της ανθρώπινης βούλησης, της ανθρώπινης ελευθερίας, του αυτεξουσίου, με τη Θεία θέληση, με το Θείο θέλημα. Γι' αυτό η αληθινή εξυπνάδα, η αληθινή σοφία του ανθρώπου, ο αληθινά σοφός, ο αληθινά έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που συνεργάζεται με τον Θεό. Ή πιο σωστά θα λέγαμε, αφήνεται στον Θεό, παραθέτει τον εαυτό του στον Θεό κατά το εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όταν αφηνόμαστε, παραθέτουμε τα πάντα μας, όλη την ύπαρξή μας, όλη τη ζωή μας και τη ζωή των οικείων μας στον Θεό, τότε είμαστε αληθινά σοφοί, αληθινά μακάρι. Όταν ο άνθρωπος επιλέγει να κάνει το δικό του θέλημα, έστω σε κάποια πράγματα, τότε μπαίνει πλέον σε ταλαιπωρίες, σε δυστυχίες, σε λύπες, σε αγωνίες. Είναι αυτό που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Ενώ έβλεπε στον Χριστό και περιπατούσε πάνω στα κύματα, όταν είδε τα κύματα και δίλιασε και λιγοπίστησε, άρχισε να βουλιάζει. Όσο βλέπουμε στον Χριστό μας, τόσο ξεπερνάμε τα κύματα του βίου τούτου. Ή πιο σωστά, βαδίζουμε πάνω στα κύματα και δεν βρεχόμαστε και δεν καταποτιζόμαστε και δεν πνιγόμαστε. Όταν όμως δούμε τα κύματα, δούμε δηλαδή τον εαυτό μας και τις δυνάμεις μας που δεν υπάρχουν, και προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις μας να αντιμετωπίσουμε τα κύματα της ζωής, τότε βουλιάζουμε. Οπότε ναι, εξαρτάται από εμάς πώς θα σταθούμε απέναντι στη Θεία Χάρη, στη Θεία Βοήθεια. Αν σταθούμε έτσι συνεργειακά, θα έλεγα, δηλαδή σωστά, συνεργαστούμε με τον Θεό ή ακόμα πιο τέλεια αφαιθούμε τελείως στον Θεό, επιτρέψουμε στον Θεό να εργαστεί σε μας, μέσα μας, για μας, αντί για μας. Και εμείς βέβαια, όχι ότι δεν θα κάνουμε κάτι, θα κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός. Υπακοή στις εντολές του Θεού, εργαστούμε το έργο του Θεού, τότε είμαστε αληθινά μακάρι. Αν όμως αγνοήσουμε τον Θεό, περιφρονήσουμε τον Θεό και τις εντολές Του και το θέλημά Του, τότε μπαίνουμε σε μεγάλες ταλαιπωρίες, αλωτριώσεις, μπαίνουμε πλέον στην περιοχή του θανάτου, του πνευματικού θανάτου, του υπαρξιακού θανάτου, αλλά και του σωματικού, του βιολογικού θανάτου, που αργά ή γρήγορα θα έρθει και αυτός. Όταν γίνεται με τον τρόπο που λέει ο Θεός. Δεν γίνεται για να αρέσουμε στους ανθρώπους, δεν γίνεται για τον εαυτό μας, δεν γίνεται από ανθρωπαρέσκεια, από αυταρέσκεια, δεν γίνεται με πληκτικό τρόπο, όπως κάνουν οι Φαρισαίοι, έτσι, αλλά γίνεται κρυφά, μυστικά, προς δόξα Θεού. Όπως είπε ο Κύριος, τι είπε, να μην γνωρίζει, λέει, η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου όταν κάνεις ελεημοσύνη. Να μην σαλπίζετε όπως οι υποκριτές. Τι κάνανε οι υποκριτές, οι Φαρισαίοι. Δημόσια ελεούσαν τους φτωχούς και έβαζαν και κάποιον σαλπικτή να σαλπίσει για να γίνει φανερή η ελεημοσύνη που κάνει εκείνη τη στιγμή. Φοβερή δηλαδή, ανθρωπαρέσκεια και υποκρισία. Τίποτα δεν είναι κατά Θεόν, όταν δεν γίνεται με τον Θεό. Γενικός κανόνας αυτός, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του Θεού λέει μη ενεργούντος εν ημίν,
αμαρτία πάντο παροιμό γινόμενον. Και η ελεημοσύνη, και η προσευχή, και η νηστεία, και η όποια αρετή κάνουμε, και η υπακοή ακόμα, στο πνευματικό μας, ο ένας τον άλλον, όλα αυτά, πότε είναι θεάρεστα, όταν γίνονται του Θεού ενεργούντος εν ημίν, όταν ενεργεί ο Θεός μέσα μας. Και πότε ενεργεί ο Θεός μέσα μας, όταν προσευχόμαστε ταπεινά, όταν έχουμε καθαρίσει την ψυχή μας, όταν έχουμε αφαιθεί στο Θεό, στο θέλημα του Θεού, τηρούμε τις εντολές του Θεού. Τότε, λέει ο Θεός, έρχομαι και μένω μέσα σας. Ενεργώ μέσα σας μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος κάνει σωστή ελεημοσύνη. Αυτός κάνει σωστή προσευχή, αυτός κάνει σωστή νηστεία. Αυτός κάνει όλα σωστά, έτσι, γιατί ενεργεί ο Θεός μέσα σε Αυτόν και μέσα από Αυτόν. Εφόσον κάποιος πάτερ κληρονομήσει κάποια περιουσία η οποία δεν αποκτήθηκε με τον πλέον νόμο αυτό, γίνεται συνένοχος. Εξαρτάται βέβαια. Σε έναν βαθμό γίνεται, αν έχει αποκτηθεί με άδικο πλούτο η περιουσία και το γνωρίζει ο κληρονόμος, θα πρέπει να αποκαταστήσει την αδικία και μάλιστα στα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως οδήγησε ο πατέρας, τη μάνα του, συγγενής του που του έδωσε την κληρονομιά, αν θέλει να είναι θεάρεστος. Και βλέπει, όπως είπαμε, επειδή ο πλούτος κατά κανόνα είναι άδικος, αποκτήθηκε με άδικο τρόπο, η καλύτερη επιλογή θα ήταν έτσι, να τα μοιράσει όλα στους φτωχούς, όπως λέει ο Κύριος. Λέει, αυτά που έχετε, δώστε στους φτωχούς και ακολουθήστε με. Και αυτό είναι μια προτροπή, όχι μόνο για τους μοναχούς, αλλά για όλους. Αυτό σήμερα ακούγεται παράξενο, έτσι, ίσως και ανέφικτο, ανεδαφικό, γιατί υπάρχει τέτοια φιλοκτιμοσύνη, τέτοια προσκόλληση στα υλικά αγαθά, που ακούγεται και κάπως ανόητο. Αυτό που σου έδωσε ένας ως κληρονομιά, αντί να το χαρίσεις εσύ, όπως λέει ο κόσμος, να το δώσεις στους άλλους. Το θεωρούν και μεγάλη ανοησία. Όμως ακριβώς αυτό λέει ο Κύριος. Να δώσετε, λέει, τα υπάρχοντά σας και να με ακολουθήσετε. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας. Κατ' εξοχή, βέβαια, αυτό ισχύει για τους μοναχούς που αφιερώνονται ολοκληρωτικά 100% στο Θεό, αλλά και οι άλλοι χριστιανοί που ζουν στον κόσμο, έχουν οικογένειες κλπ. Ή δεν έχουν, θα πρέπει και αυτοί τουλάχιστον να γίνουν ολιγοκτήμονες, αν όχι τελείως ακτήμονες. Να περιοριστούν στα αναγκαία και από τα πολλά και περιτά να απελευθερωθούν, δίνοντας τα ελεημοσύνη στους φτωχούς. Και αυτά τα λίγα που θα έχουν, και αυτά να τα έχουν σαν να μην τα έχουν. Να μην έχουν δηλαδή προσκόλληση και να έχουν, θα λέγαμε, αυτή την, την ακτιμοσύνη στο φρόνημα, στην ψυχή. Έτσι, μια απελευθέρωση, μια αποδέσμευση, μια αποκόλληση και από αυτά τα λίγα που έχουν. Αυτή η αρετή που λέγεται εκούσια πτωχία, που καθώς βέβαια ασκείται από τους μοναχούς, αλλά σε ένα βαθμό θα πρέπει από όλους τους χριστιανούς. Και έχουμε παράδειγμα των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι τα πουλούσαν όλα και ό,τι εισέπρεταν το έδιναν στους Αποστόλους και οι Απόστολοι τα μοίραζαν σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Και αυτό, όπως λέει ο μακαριστός ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, δεν ίσχυε μόνο όσο ζούσαν οι Απόστολοι, αλλά συνεχίστηκε και μετά με τους διαδόχους των Αποστόλων και κράτησε τουλάχιστον 2 αιώνες, τους 2 πρώτους αιώνες. Δηλαδή, όποιος γινόταν χριστιανός, βαπτιζόταν, στην Εκκλησία παραδίδε και την περιουσία του, όπως το κάνει τώρα ένας μοναχός. Όταν πάει στο μοναστήρι, καταθέτει και την περιουσία του. Εάν βέβαια την έχει και δεν τον έχουν αρπάξει οι δικοί του. Γιατί γίνεται λίγο πολύ γνωστό ότι θα γίνει μοναχός, οπότε οι επιτίδιοι φροντίζουν να το στερίζουν κάθε περιουσιακό στοιχείο, συνήθως, όχι πάντα βέβαια. Αν έχει λοιπόν ό,τι έχει, θα πρέπει να το καταθέσει στο κοινό ταμείο του μοναστηριού. Αυτό ακριβώς έκανε οι πρώτοι χριστιανοί. Ό,τι είχαν, το κατέθεταν στο ταμείο της ενορίας, η οποία τότε
η πρωτοχριστιανική ενορία λειτουργούσε όπως λειτουργούσαν σήμερα τα μοναστήρια. Ο ιερέας, ο πρεσβύτερος έτσι, της κοινότητας, της ενορίας, ήταν σαν τον γέροντα, τη γερόντισσα του σημερινού μοναστηριού. Κυβερνούσε την ενορία και όλοι έκαναν υπακοή, ακούγαν τον λόγο του, ζούσαν καθημερινά με τη Θεία Λατρεία, ζούσαν λιτά και κανένας δεν έλεγε ότι αυτό είναι δικό μου ή αυτό είναι δικό σου. Δεν υπήρχε αυτή η ανισοκατανομή του πλούτου. Ό,τι περίσευε πήγαινε στα πόδια των Αποστόλων και αυτοί το μοίραζαν και στους διαδόχους των Αποστόλων και δεν υπήρχε κανένας στόχος. Και αυτό κράτησε 2 αιώνες τουλάχιστον. Έτσι μας παραδίδουν οι Άγιοι Πατέρες. Μετά βέβαια εκοσμικεύτηκαν οι χριστιανοί, οπότε άρχισαν να έχουν ιδιωτικές περιουσίες και ιδιωτικό πλούτο. Και από εκεί και μετά άρχισε όλη αυτή η αλλοτρίωση που ζούμε και σήμερα. Που κάθε άλλο παρά χριστιανική είναι όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε. Έχουμε χριστιανούς που είναι μόνο στο όνομα και δεν μιλούνται γιατί θεωρούν ότι τους αδίκησαν στην κληρονομιά, σε αυτά που περίμεναν να τους πάρουν, να τους δώσουν. Παιδιά να μην μιλάνε στους γονείς, παιδιά να απαιτούν από τους γονείς περιουσιακά στοιχεία και πολλές φορές γονείς να ψωμοζητούν στην κυριολεξία όταν έχουν την αφέλεια να τα δώσουν όλα στα παιδιά τους πριν καν έτσι, χωρίς να κρατήσουν κάτι έστω για τα γεράματά τους και τα παιδιά από τεράστια σπλαχνία έτσι να μην τους δίνουν μετά ούτε ένα ευρώ για κερί, για την Εκκλησία. Έτσι, θλιβερή κατάσταση που δείχνει την αλλοτρίωσή μας. Ενώ βλέπουμε τους πρώτους χριστιανούς έστω αντίποδα αυτής της συμπεριφοράς να δίνουν με όλη τους την καρδιά αυτά που είχαν στο κοινό ταμείο της ενορίας. Αλλά έχουμε και τα απαραίτητα. Και η ελεημοσύνη που δίνουμε είναι έτσι περιορισμένη. Αυτό κρύβει πλεονεξία και φιλαργυρία. Όχι βέβαια. Γιατί είπαμε η πλεονεξία και η φιλαργυρία και αντίστροφα η ελεημοσύνη και το μέγεθος ελεημοσύνης, θα δίνουμε πολλά ή λίγα, κρίνεται από αυτά που σου μένουν. Όχι από αυτά που δίνεις ή από αυτά που έχεις. Αν η χείρα που έδωσε 2 λεπτά έδωσε περισσότερο από όλους. Γιατί έδωσε περισσότερο από όλους? Γιατί δεν της έμεινε τίποτα. Τα έδωσε όλα. Από εκεί κρίνεται λοιπόν το μέγεθος της ελεημοσύνης. Από το πόσα σου μένουν και όχι από το πόσα δίνεις. Επομένως, ας μην ανησυχούν. Και τα λίγα που δίνουν είναι πολλά. Γιατί τους μένουν ελάχιστα. Ή και καθόλου. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, πάνω σε αυτό μια ωραία πραγματική ιστορία με μια οικογένεια πολύ χριστιανική, πολύ αληθινά ορθόδοξη η οποία είχε, αν θυμάμαι καλά, 10-11 μέλη. Ο σύζυγος έτσι εργαζόταν σκληρά χειρονακτικά κάθε μέρα, αν θυμάμαι καλά, σε ένα πλυντήριο και η σύζυγος επίσης και κοιμόντουσαν σε ένα δωμάτιο όλοι και δεν μπορούσαν να κοιμηθούν να ξαπλώσουν ταυτόχρονα. Γιατί δεν χωράει το δωμάτιο, για να είναι όλοι οριζοντίως την ίδια στιγμή, ξάπλωναν εκ περιτροπής για να ξεκουραστούν. Και όμως ήταν όλοι μέσα στη χαρά τους, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο άντρας έκανε και παράπονα στον πνευματικό ότι δεν έκανε αρκετή ελεημοσύνη όσο έκανε η γυναίκα του. Λοιπόν, φαντάζεστε τι κατάσταση ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και πόσο θεάριστη ήταν η ζωή τους απέναντι στο Θεό. Εντάξει, πάντα πρέπει να το κάνουμε διακριτικά, χωρίς να πληγώνουμε τον άλλο, με ταπεινό φρόνημα. Ισχύει πάλι αυτό που είπαμε προηγουμένως, να ενεργεί ο Θεός μέσα μας. Όταν ενεργεί ο Θεός μέσα μας, ποτέ δεν προσβάλλουμε τον άλλο. Ποτέ δεν τον υποτιμάμε, ποτέ δεν τον περιφρονούμε, ποτέ δεν, ας πούμε, τον ελεηνολογούμε, δεν τον εκθέτουμε.
έτσι πάντα διακριτικά. Όπως το Πνεύμα το Άγιο, βλέπετε πώς μας ελεγεί ο Θεός. Όχι εγκοφαντικά, όχι έτσι κάνοντας θόρυβο, σχεδόν σαν να μην υπάρχει. Ούτε καν φαίνεται ο Θεός. Και όμως μας ελεεί αδιάκοπα. Και θα λέγαμε αθόρυβα, αδιόρατα. Και έτσι και ο χριστιανός. Και ας μην ξεχνάμε ότι η αληθινή ελεημοσύνη δεν είναι τόσο να δώσεις κάτι υλικό. Η πιο υψηλή ελεημοσύνη είναι η προσευχή. Είναι το να χύσεις δάκρυα προσευχής για τον συνάνθρωπο. Να ελεήσεις τον, μάλιστα αυτόν που σε μισεί, αυτόν που σε υποβλέπει, που σε επιβουλεύεται, που σε συκοφαντεί, που σε διώκει, που σου χαμογελάει μπροστά σου και πίσω σου σε καρφώνει με το μαχαίρι. Έτσι, αυτό και αν δεν είναι αληθινή ελεημοσύνη. Και αυτή είναι η πολύ θεάρεστη ελεημοσύνη. Βεβαίως και το να δώσεις κάτι υλικό είναι σπουδαίο. Αλλά πολύ περισσότερο να δώσεις αγάπη, να δώσεις συγχώρηση, να δώσεις προσευχή, όπως είπαμε, σπλαχνία και μάλιστα σε αυτόν που σε κακοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο. Και ζηλόφθονες συμπεριφορές των οικείων μας. Και είναι φυσιολογικό να ιδιάζουμε αυτές τις συμπεριφορές ή πρέπει να μετατρέψουμε την ιδέα σε κάποιο άλλο συνέστημα. Ποτέ δεν πρέπει να ιδιάζουμε πρόσωπα, ανθρώπους. Πάντα πρέπει να αγαπάμε τα πρόσωπα. Να ιδιάζουμε τα πάθη, ναι, έτσι, την κακία, ναι. Αλλά ποτέ τους ανθρώπους. Για να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Πάντα αγάπη για τους ανθρώπους. Και λύπη, εκτιρμός για αυτούς οι οποίοι έχουν περιπέσει σε αυτά τα φοβερά πάθη της απληστίας, της πλεονεξίας, της φυλαργυρίας, τα οποία, όπως είπαμε, πρωτίστως ταλαιπωρούν τους ίδιους, αυτούς που τα έχουν. Ο φυλάργυρος ποτέ δεν γλιτώνει από τη λύπη. Είδατε τι μας λείπει προηγουμένως ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Ένα τέτοιο άνθρωπο που είναι συμπεπλεγμένος με τη λύπη, την έχει συνέχεια μαζί του, εσύ πώς θα πρέπει να σταθείς απέναντί του. Πάλι δεν πρέπει να τον συμπαθήσεις, να πεις τον καημένο πώς βασανίζεται, πώς αυτοβασανίζεται. Έτσι τώρα πώς να προστατευτούμε από αυτούς, εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει ο Ψαλμωδός. Εγώ δε ένα κακία με πορεύθη. Πορευόμαστε με ακακία, με αγάπη, με προσευχή και αφινόμαστε στο Θεό. Και ο Θεός φυλάσσει τα νήπια, λέει, τους άκακους. Μας προστατεύει ο Θεός. Ποιος μπορεί να φυλάξει τον εαυτό του, λέει, ποιος μπορεί να φυλάξει την πόλη του, εάν μη Κύριος φυλάξει η πόλη μου, εάν μη Κύριος φυλάξει οίκον, μάτι εκοπίεσεν, αυτός που φυλάει, αν ο Θεός δεν μας φυλάξει. Έτσι. Και ο Θεός θα μας φυλάξει. Θα μου πείτε τώρα ανθρωπίνως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε. Να κάνουμε αυτό που λέει η εντολή του Θεού. Να μην συναναστρέφεσαι τέτοιους ανθρώπους. Όσο σου είναι δυνατόν, γιατί μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου βέβαια αυτή, αλλά μπορεί να είναι και εκτός σπιτιού. Όσους μπορείς να αποκλείσεις από τη στενή συναναστροφή, όχι από την αγάπη της καρδιάς, αλλά από τη στενή συναστροφή τους αποκλείς. Γιατί θα μου πείτε, γιατί είναι εντολή Θεού, που λέει δεν μπορείς να συναστρέψεις με πλεονέκτες. Να, είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Όπως δεν μπορείς να συναστρέψεις και με πόρνους, με μοιχούς, με αλαζόνες, με περήφανους. Οφείλεις να μην συναστρέφεσαι, είναι εντολή Θεού. Δεν είναι επιλογή, αν θέλω. Οφείλεις, αν θέλεις να ζήσεις κατά Θεόν. Οπότε, βλέπετε πόσο ο λόγος του Θεού μας οδηγεί και σε αυτό. Το ίδιο και με το φθονερό. Δεν επιτρέπεται να συναστρέφεσαι. Γιατί όσο συναστρέφεσαι και του κοινοποιείς και του κάνεις γνωστά τα όποια, ας το πούμε, καλά σου, καταρθώματά σου κλπ, τόσο τον ερεθίζεις. Τον βασανίζεις δηλαδή τελικά. Του ερεθίζεις το φθόνο.
Από αγάπη λοιπόν απομακρύνεσαι για να μην μαθαίνει αυτά τα δικά σου, τα καλά σου, την προοδό σου κλπ. Για να μην βασανίζεται έτη και έτη. Όχι επειδή τον μισείς και τον αποστρέφεσαι εσύ. Αποφεύγουμε τις αναστροφές με αυτούς ακριβώς για να τους βοηθήσουμε να έρθουν στην κατάσταση της υγείας ή τουλάχιστον να μην βασανίζονται ρεθίζοντας τα πάθη τους. Πάτερ, η πλεονεξία είναι θανάσιμο, αμάρτημα. Εμείς οι λαϊκοί που έχουμε οικογένειες, πώς μπορούμε να διακρίνουμε όταν ξεφεύγουμε στην κατανάλωση διαφόρων ειδών για τα παιδιά και την οικογένεια. Δηλαδή, ποιο είναι το όριο και πώς θα εξηλαιωνόμαστε για αυτό το, για αυτή την πράξη. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει ένα μέτρο, τι λέει. Έχοντες, λέει, διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Έχοντες να φάμε και να σκεπαστούμε, ας αρκεστούμε σε αυτά. Θα έλεγα αυτά τα πολύ απαραίτητα, τα αναγκαία, είναι το μέτρο. Δεν πρέπει να ξεπερνάμε το μέτρο. Ό,τι παραπάνω, έτσι είναι περιττό και είναι, θα έλεγα, και αμαρτωλό. Και τα παιδιά, βέβαια, δεν οικοδομούνται, δεν χαίρονται όταν υπάρχει αυθονία υλικών αγαθών. Υπάρχει αυτό που λέμε σήμερα υπερκαταναλωτισμός. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου στην καταχριστόν ζωή. Στην εγκράτεια, στη σοφροσύνη, στην αγνότητα, στην παρθενία. Δεν βοηθάει καθόλου. Όταν μάθει το παιδί να έχει τα πάντα από μικρό παιδί, να μην του στερούμε τίποτε, μαθαίνει να μην ζει με εγκράτεια. Μαθαίνει να ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες και μάλιστα να απαιτεί την ικανοποίηση όλων των επιθυμιών. Ζει σαν ένας μεγιστάνας, σαν ένα κέντρο του κόσμου, σαν ένας μικρός θεός και μόνο απαιτεί, μόνο ζητάει, μόνο θέλει και αλίμονο σε αυτόν που θα ταχθεί στα θελήματά του. Μετά θα γίνει ένας τυραννίσκος. Και ακριβώς αυτό βιώνουν πάρα πολλοί σύγχρονοι γονείς που δεν στηρούν από τα παιδιά τους τίποτε. Οπότε δεν τα μαθαίνουν στην εγκράτεια, στην αυτοκυριαρχία, στη λιτότητα και σε όλα τα παρεπόμενα. Οπότε δεν μπορούν και να ξεφύγουν και τα παιδιά μετά από την πλεονεξία και την απληστία. Είναι όντως θανάσιμο αμάρτημα η πλεονεξία, η φιλαργυρία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένας από τους 8 θανάσιμους, έτσι, πονηρούς λογισμούς. Τα θανάσιμα 8 πάθη της κακίας. 8 θανάσιμοι λογισμοί. Οι 8 λογισμοί της κακίας. Έτσι, είναι ένας από τους 8. Είναι ο λογισμός της φιλαργυρίας, παύλα πλεονεξίας. Ένα από τα 8 θανάσιμα πάθη. Είδαμε την κατάντια του Ιούδα. Πού κατέληξε ο Ιούδας. Εξαιτίας της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας. Πώς μπορούμε να εξηλαιωθούμε από αυτό το πάθος, να το αντιστρέψουμε, να το κάνουμε αρετή. Έτσι, η αρετή, είπαμε, είναι η ακτιμοσύνη. Στους εγάμους, το είπαμε, στους λαϊκούς, είναι η όλικο ακτιμοσύνη, αν δεν μπορούν να έχουν την πλήρη ακτιμοσύνη. Και τα λίγα που έχουν, να είναι σαν να μην τα έχουν, έτσι, να μην έχουν προσκόλληση σε αυτά. Γιατί είπαμε και για μια βελόνα, μπορεί ο άλλος, αν έχει προσκόλληση, να φτάσει να κάνει φόνο. Οπότε η εξηλαίωση είναι η μετάνοια, η διόρθωση. Το να φύγουμε από αυτό το πάθος και να βάλουμε αυστηρά όρια και στον εαυτό μας και όπου αλλού μπορούμε στην οικογένειά μας να ζούμε λιτά, να ζούμε απλά. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, απλοποιήστε τη ζωή σας για να γλιτώσετε από το άγχος. Έτσι θα έρθουν πάρα πολλά καλά. Βλέπουμε σήμερα οι χριστιανοί μας που δεν είναι χριστιανοί, είναι κοσμικευμένοι χριστιανοί. Οι πλήστοι, οι οποίοι πέφτουν στο φοβερό αμάρτημα της αποφυγής της εκνογωνίας με τη δικαιολογία ότι δεν θα έχω χρήματα για να μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου. Και τι εννοούν σωστά τα παιδιά? Να μην τους στερήσουν τίποτα. Όλα τα υλικά αγαθά σε αυθονία. Μα ακριβώς αυτό είναι που τα στερεί τα παιδιά από το ένα, το μείζον αγαθό που είναι ο Θεός. Γιατί χωρίς εγκράτεια, χωρίς λιτότητα, χωρίς αυτή την κατά Θεόν πτωχία, δεν θα μπορέσει το παιδί σου να πλησιάσει τον Θεό. Θα γίνει ένας ειδωλολάτρης από μικρός, ένας εγωιστής μέγιστος
Και ένας εγωιστής που κυριαρχείται από το πνεύμα της υπερηφάνειας, του εγωισμού, ποτέ δεν θα μπορέσει να πιστέψει στο Θεό. Γίνεται ένας άθεος. Εξού και η σύγχρονη αθεία των νέων. Πώς φτάσανε σήμερα οι νέοι να έχουν τόση αθεία? Ακριβώς γιατί από πίσω κρύβονται οι γονείς που τους έδωσαν τα πάντα. Αλλά δεν τους έδωσαν τον ένα, τον Θεό. Ναι, το είπαμε αυτό και προηγουμένως. Θα πρέπει να αποκαταστήσουν την όποια αδικία και τα χρήματα αυτά να τα διαθέσουν σε λιμοσίνες και όχι να τα καρποθούν οι ίδιοι. Έτσι είναι ο άδικος πλούτος, ο πλούτος που έχει αποκτηθεί με αμαρτία, έτσι, δεν πρέπει να γίνεται εκτός. Το λέει σαφώς ο λόγος του Θεού, ο Απόστολος, ο προφήτης και βασιλέας Δαβίδ. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου, ξεκάθαρα. Έλεον είναι το λάδι του αμαρτωλού, όπως είπατε, ένα χρήμα που έχει αποκτηθεί από πορνείες. Είναι φωτιά στην ύπαρξή μας, στο σπίτι μας. Τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Τα χρήματα, λέει, της Κυριακής, που αποκτάς δηλαδή με την εργασία της Κυριακής, είναι φωτιά στο σπίτι σου. Γιατί δεν επιτρέπεται ο Χριστιανός να εργάζεται την Κυριακή. Όλα τα χρήματα που έχουν αποκτηθεί με άδικο τρόπο, με αμαρτωλό τρόπο, δεν πρέπει να μπαίνουν στο σπίτι μας. Θα τα δώσουμε, αν μπορούμε, στους ίδιους που έχουν αδικηθεί, και αν δεν μπορούμε στους ίδιους, σε άλλους, σε φτωχούς, αποδεδειγμένα φτωχούς, έτσι, ή σε πρόσωπα σεβαστά, εκκλησιαστικά ενδεχομένως, που ξέρουμε ότι θα κάνουν σωστή διαχείριση. Όπως οι πρώτοι Χριστιανοί που τα πήγαιναν στα πόδια των Αποστόλων. Δεν τα έδιναν οι ίδιοι. Προσέξτε, είναι και αυτό σπουδαίο. Δεν πήγαν οι ίδιοι να τα δώσουν στους φτωχούς και για να είναι ταπεινοί και για να μην φαίνονται, να πως γίνεται σωστά η ελεημοσύνη. Τα έδιναν στους Αποστόλους και οι Απόστολοι τα έδιναν στους φτωχούς. Βεβαίως, ο Θεός αγαπητικά παρεμβαίνει, αλλά πάντοτε σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία, την ανθρώπινη βούληση. Δίνει ευκαιρίες, δίνει αφορμές, είναι αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, χτυπάει, κρούει. Ιδού λέει, έστικα επί την θύρα και κρούω. Κρούει στη θύρα της ψυχής του κάθε ανθρώπου, γιατί αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Δεν αγαπάει μόνο τους Ορθοδόξους Έλληνες, έτσι. Ούτε μόνο τους Ορθοδόξους. Αγαπάει και τους Παπικούς και τους Προτεστάντες και τους Άθεους και τους Εμασόνους και τους Μουσουλμάνους και τους Εβραίους, όλους αγαπάει. Και τους Ιωνιστές, και έτσι οφείλουμε και εμείς να τους αγαπάμε όλους. Αλλά τι γίνεται? Ο άνθρωπος δεν θέλει να ανταποκριθεί και να ανοίξει την πόρτα στο Θεό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν ο άνθρωπος ανοίξει την πόρτα, τότε βέβαια ο Θεός λέει, θα τον διακονήσω αυτόν τον άνθρωπο. Θα μπω στο σπίτι και από φιλοξενούμενος θα γίνω φιλοξενών. Θα του πλύνω τα πόδια. Είναι συγκλονιστική αγάπη του Θεού. Και πόσο ανόητα φερόμαστε που δεν του ανοίγουμε την πόρτα. Δεν του επιτρέπουμε δηλαδή να μας διακονήσει. Γιατί λέει ο Θεός, άφησέ με και εγώ θα σε καθαρίσω, εγώ θα σε πλύνω, εγώ θα σου πλύνω τα πόδια, τι άλλο θέλεις? Και εμείς λέμε, όχι, δεν σε θέλω, κάτσε απ' έξω. Θα τα κάνω όλα μόνος μου. Αυτή είναι η αφροσύνη του σύγχρονου ανθρώπου και όλων των ανθρώπων, δηλαδή, που δεν δέχονται το Θεό ανά τους αιώνες. Πάτε, πώς μπορούμε να προφυλαξούμε από τη φυλαγγύρια με συνεχή προσευχή και με τη μίμηση της ζωής των Αγίων και με τι άλλο θα μπορούσαμε να προφυλαξούμε? Ναι, μας είπε εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάποια πράγματα, έτσι να τα θυμίσω λίγο. Λέει,
να έχουμε απροσπάθεια, όχι προσκόλληση στον πλούτο. Γιατί από εκεί ξεκινάει η φιλαργυρία. Υπάρχει μία προσκόλληση στην ύλη, υπάρχει μία έτσι απιστία στην πρόνοια του Θεού. Οπότε πρέπει να πολεμήσουμε τα αίτια. Να δυναμώσουμε την πίστη μας στον Θεό, την πίστη δηλαδή στη Θεία Πρόνοια, την εμπιστοσύνη στον Θεό, στη Θεία Βοήθεια. Στον Θεό που μας λέει ότι έχω μετρήσει και τις τρίχες σου. Που μας λέει μη με ρημνήσεις για την αύριο. Άφησε το αυτό σε μένα. Εσύ κάνε αυτό που σου λέει η ημέρα, την κακία της ημέρας φρόντισε. Την ταλαιπωρία της ημέρας δηλαδή, τη φροντίδα της ημέρας. Και αυτό πάλι όχι μόνο σου, μαζί μου. Θα σε βοηθήσω, θα είμαι μαζί σου. Λοιπόν, φεύγει λοιπόν η ολιγοπιστία και η απιστία, τονώνουμε την πίστη μας στο Θεό και μετά προσπαθούμε να θυμόμαστε το θάνατο, ότι είμαστε θνητοί, για να μην κολλάμε σε τίποτα, ούτε στην ύλη, ούτε στα αγαθά. Να φροντίσουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, για την εξώδια απολογία μας. Τι θα απολογηθούμε στο Θεό. Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις εμπειρία της αγάπης του Θεού, να παρακολουθείς τη ζωή σου και τις παρεμβάσεις του Θεού, τις αγαπητικές, τις μικρές αυτές λεπτομέρειες, τα μικρά αυτά θαύματα, που σίγουρα όλοι έχουμε ζήσει, λίγος πολύ, στη ζωή μας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτά τονώνουν την πίστη, την εμπιστοσύνη στο Θεό, στη Θεία Πρόνοια και μας θυμίζουν και μας κεντρίζουν σε μια συνεχή ευγνωμοσύνη, ευχαριστία προς τον Θεό και άφημα στο Θεό. Ας θυμηθούμε αυτό το ωραίο που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Ο γευσάμενος λέει τον άνω, ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Αν αγωνιζόμαστε σωστά πνευματικά, καλλιεργούμε τις αρετές, θα αποκτήσουμε μια εμπειρία του Θεού. Εμπειρία των θείων ενεργειών. Εμπειρία της ζωής του Θεού. Θα γευτούμε τα άνω. Και αν γευθείς τα άνω, πολύ εύκολα μετά θα καταφρονείς τα κάτω και θα λες καλά τώρα. Και τι χαρά είναι να έχεις μερικά χρήματα, δηλαδή. Τίποτα δεν είναι. Ή να έχεις μερικά κτήματα. Μπελάς είναι. Όσο περισσότερο έχεις, τόσο μεγαλύτερες μπελάδες έχεις. Όχι πώς θα τα φυλάξω, όχι να μου τα κλέψουν, όχι να μην μου καταπατήσουν τα χωράφια. Όχι, ξέρω εγώ, έγινε μια καταστροφή, έπεσε το δολάριο, έχουμε πληθωρισμό, χίλια δυο. Ο άλλος που δεν έχει τίποτα είναι αμέριμνος από όλα αυτά. Αλλά για να τα πεις αυτά, θα πρέπει να έχεις την εμπιστοσύνη σου σε κάτι άλλο, που είναι ο Θεός. Οπότε, έχεις γευτεί την αγάπη του Θεού, ξέρεις τι είναι ο Θεός, τι κάνει για σένα, οπότε μετά δεν νοιάζεσαι για την ύλη. Βλέπετε, οι Άγιοι τα πουλούσαν όλα. Θα πεις, και πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Μα ακριβώς έτσι θα ζήσει. Γιατί η ζωή δεν είναι τα υλικά πράγματα, είναι ο Θεός. Εγώ είμαι η ζωή σου, λέει ο Θεός. Αλλά το πιστεύουμε, εκεί είναι το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Τελείωσαν και οι ερωτήσεις. Το Θεό να ευχαριστούμε.